Γεια σα, φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε στο 11ο το τεύχο του. Ανακαλύψετε το ανθρώπινο σώμα ή τον φίλο σκελετάκι, όπω τον λέμε εμεί. Άργησε νομίζω μία εβδομάδα να έρθει και νομίζω να το δούμε την προηγούμενη εβδομάδα και άργησε λιγάκι. Ήρθε όμω εντάξει, πολλά συμβαίνουν. Μπορεί να έτυχε κάτι εννοείται. Εδώ, τώρα σε αυτό το τεύχο δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε συναρμολόγηση. Έχω του σκελετάκι κοντά αυτά. Εντάξει, θα βάλουμε του ε, τελευταίου μεσοσπονδύλιου ε, δίσκου εδώ που είναι να μπουν αυτοί και είναι στο κομμάτι κάτω στον, στο, κάτω κομμάτι εδώ είναι να μπουν τώρα θα δούμε αυτό δεν ξέρω αν και μάλλον εδώ θα είναι κομμάτι από τις λεκάνες ε, λαγόνιος το πως το έλεγε δεν θυμάμαι τώρα μπορώ να το γράψω εδώ ή θα δούμε πως το λέει μέσα ή στον ναι, οδηγό συναρμολόγησης πριν όμως μπούμε στην συναρμολόγηση να δούμε τι μας έχει τι συλλογάρα μας όπου και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να γίνει εντάξει την άλλη φορά θα έχουμε το δεύτερο κομμάτι ε, του οστού από αυτό το τεύχος περίπτω... αυτό το και μετά κάθε εβδομάδα, ωραίο, είναι αυτό που μας γράφει, πίσω για αυτό άρχισαν, δεν ξέρω, δεν ξέρω ε, γιατί είχαμε το θέμα με τον χρόνο, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου, σε αυτή τη συσκευασία όπου ανοίγει πιο εύκολα και παιδάκια πήγαν στο περίπτωρο και ήταν όλα τόσο τσαλακωμένα, έλα ρε φίλε, ωραίο στο αυτό και βαρύ, Πο, κοιτάξτε εδώ, εδώ αργότερα θα κουμπώσουμε κανένα πόδι. Δεν ξέρω αν μπει αυτό. Μπορεί, μπορεί. Θα το δούμε ακριβώ εδώ μέσα στον οδηγό συναρμολόγηση. Αλλά είναι ένα ωραίο κομμάτι. Είναι γεμάτο, βαρύ. Γεμάτο. δεν είναι κούφι, αλλά είναι χοντρό. Είναι βαρύ πράγμα. Είναι βαρύ κόκαλο. Και εδώ κάποιοι με στο σπονδυλί δίσκοι. Ακόμα το τελευταίο set. Εδώ τώρα, όπου ήταν λίγο τσαλακωμένο, το τέφος μας εδώ και πολύ καιρό πλέον είναι στα, ε, στα 6.99. Και ο από είχαμε πει από 80 τύχη, νομίζω είχαμε πει θα αποτελείται. Ξέχασα κιόλα. Το νευρικό σύστημα, η ακόη πάντα έχουμε πολύ ωραίε πληροφορίε εδώ που θυμίζουν ε, βιολογία, η λήψη του ήχου, η λήψη που ακούς, ακουστικό πτερίγιο. Κοιτάξτε εδώ πόσο ευαθύνει, Τώρα εδώ α πούμε έχουμε στο αυτή, εντάξει, κάθε θέμα. Δηλαδή μια πάρα πολύ ωραία συλλογή όπου θα μείνει παρακαταθήκη για τα παιδιά μα. Εγώ παιδάκια γι' αυτό τη συλλέγω τουλάχιστον για να έχουν αυτό το ωραίο πραγματάκι να μου πει. ορό θα ήταν να το κρατούσε και κλειστά να το φτιάχνατε μαζί. Αλλά δεν βαριέσαι, θα έχουμε αυτό το ταξίδι του ήχου. Ε, τι έχουμε 24.000 κύτταρα υποδοχή μετατρέπουν τι ηχητικέ δονήσει σε νευρικά ερεθίσματα. Οκ, okay, το τι πάνω πώ δουλεύει ακριβώ ο ήχο και αυτά. Η διατήρηση τη ισορροπία. Καλό και με την ισορροπία, ναι. Νεύρος, νεύρο, τη αίθουσα. Κεκλημένα αισθέα τριχωτά. Εγώ, θόλο εδώ τι μα λέει. Κοιτάξτε πόσο εμβαθύνει. Πόσο θόρυβο ξυπνητήριο 80 δεσιμπέλ. Από πόσα δεσιμπέλ είναι ο καθένα. Τραμ, απογείωση ενό τζέρ. Ζήτηση όμω συζήτηση ομάδα ανθρώπου. Βιβλιοθήκη με ησυχία. Θρώισμα φίλων. Πόσα δεσιμπέλ είναι ο καθένα. Εφητεύματα στο αυτή. Ναι. 140 δεσιμπέλ είναι η που μπορεί να αντέξει άνθρωπο χωρί να νιώσει πόνα. Μέχρι 140 δεσιμπέλ δηλαδή. Εδώ μετά από εκεί και μετά νιώθει να πονάνε τα αυτιά σου. Okay. Κατασκεύασε ένα τύμπανο. Οπα. Τι φάση είναι αυτό. Δεν έχουμε και τέτοια. Μπαρίτε τελικά μια φόρμα μαγειρική αυτά. Ναι. Θα να παρατηρήσω να πηδούν οι κόκκι του ρυζιού. Ναι, 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 εντάξει. Έλα, ρε φίλε, πείραμα και αυτό. Πολύ ευαίσθητα αυτιά. Ρεκόρ μεγέθου, ρεκόρ έχουμε εντοπισμού. Εντάξει, έχουμε εδώ ακουστική ζωξίτητα στα αδελφίνια. Οκ. Okay. Έχω εντοπισμό αυτό το Super Sonic που βγάζει νυχτερίδα και έτσι βλέπει ας πούμε και με αυτά και ρεκόρ μεγέθου, τα μεγαλύτερα αυτιά τα έχει ο ελέφαντας και στο τέλο δες τι έμαθες ένα μικρό τεστάκι, έτσι, παρακάτα, ανάλογα με το επίπεδο ήχο που προκαλούν και εντάξει, ωραίο. Το επόμενο είναι το 12 και όπω είπαμε από το επόμενο γίνεται εβδομαδιαίο, δηλαδή κάθε Παρασκευή θα βλέπουμε πλέον το σκελετάκι. Αν είναι λογικά, Σάββατο βασικά το βλέπετε εσεί, αλλά είναι να δούμε και τα χαρτονομίσματα του Δευτέρου Παγκοσμίου. Αλλά παιδάκι, επειδή εκείνο το βίντεο, επειδή εκείνη η σειρά δεν πάει και τόσο καλά, σκέφτομαι να μειώσουμε λίγο τη συχνότητα. Δηλαδή, όπω σκέφτομαι να δείχνω ανά δύο, ή μήπω το κάνω να δείχνω τα 4 στην αρχή του μήνα, για αυτά που θα έρθουν το μήνα, και να δείχνω κάθε μήνα 4 Τέφι κάπω έτσι, θα δω πώ θα το κάνω εκεί. Ε, θα δούμε. Λοιπόν, τώρα εδώ αυτού πάω εγώ να του βάλω κατευθείαν, ναι, αλλά πριν του βάλουμε λίγο να ρίξω μια ματιά, είναι να μπουν εδώ κάτω στο κόκκιρα, όπως το λένε εκεί. Ε, αυτή είναι, α, εδώ, εδώ μα λέει εντωμεταξύ. Ναι, λαγόνιο στο, ναι, καλά θυμάμαι πω, από πότε κιόλα, αν το είπα στην αρχή. Λαγόνιο στο, και έχουμε τώρα εδώ αριστερό ή το δεξί, νομίζω. Εδώ έχουμε το, ναι, εδώ θα είναι έτσι αυτό Εντάξει και θα μπει εδώ Μπορούμε νομίζω να το βάλουμε Θα, θα δούμε Λοιπόν μια βολτίτσα Εδώ Ελα ρε Επτά... Εντάξει όπαρε, θα μας ε, πέσουν Και έχουμε εδώ τους ε, Πιο κάτω είναι εδώ Γιατί δεν, δεν, δεν μας το δείχνα να το βάζουμε όμως oh. Δεν θα πρέπει να το βάλουμε Δεν θα χρειαστεί για μετά τίποτα Ε μάλλον όχι. Λογικά μπαίνει. Δεν ξέρω εγώ όπω έκανε με το αριστερό και αριστερό στα χώρα με το κομμάτι ένωση C. Έχω φέρει και εκείνα τα κομμάτια, αλλά δεν πρέπει να είναι από εδώ. Κομμάτι ένωση πρέπει να είναι πράγματα που θα παραλάβουμε μετά. Αυτό το κομμάτι ένωση ή κάτι εγώ κάνω λάθο. Ε, το κομμάτι ένωση το δηλαδή από το set τη αρμολόγηση 1. Το σύστημα αρμολόγησης ένα ποιο είναι, λέτε δηλαδή, να έχασα κάτι, για να δω. Και νομίζω το βρήκα. Είναι αυτό που εντάξει, έχει λίγο καιρό που το είχαμε παραλάβει αυτό. Εντάξει, και το Spain εδώ. Και νομίζω είναι από αυτά τα δύο κομμάτια. Αν το βλέπω καλά, οπότε το έχουμε ήδη αυτό. Ε, και εδώ τώρα, όπω είναι αυτό. Ε, αυτό είναι το δεξί. Οπότε στο δεξί, μένω στο αριστερό, είναι στο δεξί. Τη με τον κόκκινο, όπω έκανε στο αριστερό και τη ε, με το C. Άρα εδώ θα βγάλουμε το C για να το ε, στερεώσουμε πω τώρα θα χρειαστεί το, το κοφτάκι ρε. γιατί εδώ δεν τα είδα να βγαίνουν και πάρα πολύ εύκολα εντάξει δεν ότι χρειάζεται κάποιο ντε και καλά αυτά αυτά είναι εργαλεία μοντελισμού και αν κάποιο τα έχει εύκαιρα κομπλέ ε, Αλλιώ μπορείτε και με ένα απλό σαλιδάκι μαχαιράκι να το κόψετε αυτό και είναι αυτό το κομμάτι όπου όπως μας το δείχνει τώρα εδώ λογικά ερχόμαστε και το κουμπώνουμε αρχή να μπει μια καλά δεν το βλέπω έχει λίγο περίεργε τρύπε. Θέλει να στερεωθεί λίγο καλά και ερχόμαστε. Ο, και πλάκι το κουμπώνουμε έτσι τόσο απλά και ωραία. Τέλειο, εντάξει. Και ναι, εδώ είναι. Καλά, έφυγαν τα μισά του όργανα όπου αυτά εντάξει και αυτό το στερεώσαμε. Για να μην το κλείσουμε από τώρα και έχουμε κάθε φορά το άνοιξε κλείσει. Κακό είπα τα βγάλω για να μα εμποδίζουν. Έρχεται αυτό το κομμάτι και μπαίνει ρότατα εδώ. Δηλαδή το γεμίζει εδώ αυτή την τρύπα και εδώ θα στηριωθεί το πόδι. Τώρα πόσο καλά κρατάει όμω αυτό για να στηρίξει και το πόδι. Το παιδάκι κρατάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή όπω είναι μελετημένο, ενώ λες σε είναι αυτό το μικρό κομμάτι το κρατάει, κρατάει πάρα πολύ καλά. Δεν, δηλαδή το βάζω, βάζω δύναμη για να το τραβήξω. Μια χαρά. Μια χαρόλα. Και δεν νομίζω να πειράζει όπου συνδέσαμε αυτό το κομμάτι. Ε, και τώρα για τους μεσοσπονδύλους ε, δίσκους, ε, τώρα από εδώ να τους κόψουμε κάπως έτσι για να μην μένουν αυτά, αν και πόσο θα φαίνονται να μου πεις. Ξεκίνησα με τον 5 και τώρα ο 5 ξεκινάει από κάτω ή από πάνω. Ναι, νομίζω από κάτω ε, προς τα πάνω, γιατί το βλέπω, τα βλέπω τα άλλα όσο πιο μικρό είναι το νούμερο τόσο πιο μικρό είναι και ο δίσκος. Οπότε, για αυτό το ξεκίνησα από κάτω. Ξεκινάω νομίζω όλα έτσι ανάποδα τα έχουμε κάνει. Έλα. Το 3. Εδώ. Και βλέπετε έτσι πόσο απλά έρχονται και κουμπώνουνε. Δεν χρειάζονται κάτι τρελό. Έλα. Εντάξει, μπορώ να πω ότι είχαμε λίγη συναρμολόγηση σήμερα. Καλό αυτό. Και α άργησε λίγο το τεφράκι μα να έρθει. Μακάρι αυτό να γίνει εβδομαδιαίο και να μην έχουμε καθυστερήσει και τέτοια και τώρα, α, τώρα εδώ πάνω, ναι, γιατί εδώ είχαμε συνδέσει αυτό. Και έχουμε τελειώσει και με τους μεσοσπονδύλους δισκούς. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε. Ωραία. Έχουμε τελειώσει και με αυτό και βάλαμε σήμερα και αυτό το κομμάτι. Αυτό που λέμε την λεκάνη, το λαγόνιο στο. Την μισή τουλάχιστον, την άλλη μισή θα την κουμπώσουμε μετά που θα κουμπώσει και εδώ φαντάζομαι. Και θα έχουμε να βάλουμε και αυτό, να είδατε μας χρησιμεύσει και αυτό. Ωραία. Ε, αυτά νομίζω και για σήμερα. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Μακάρι αυτό που λέμε να γίνει εβδομαδιαίο. Εντάξει, τώρα αυτό κάπου θα το βάλουμε πιο βαριά πράγματα πάνω. Κάνε τραπέζι πάνω από αυτά για να ισιώσει ε, λίγο με τον καιρό. Και λίγο πολύ αυτά, παιδάκια. Εντάξει, δείτε και στο βίντεο. Μην είναι ζωνισμένοι και για αύριο σα έχω πολύ special popping box. Να δούμε και από εβδομάδα και άλλε συλλογικέ και αυτά. Και λίγο πολύ αυτά. Να συμφιθώ να έχετε νόημα από το κύριο Κοπεδάκια και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μα.